Και να μην ξεχνάτε λοιπόν βεβαίως το mini laptop και το τηλεσκόπιο που διεκδικείτε απόψε, γράφοντας το μήνυμά σας πύλη, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Σίγουρα προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός, κύριε Πετρίδη, ότι άλλες χώρες ενδιαφέρονται για τα αρχαία ελληνικά σύμβολα που συναντούν και ευρήματα σε ξένα εδάφη, αλλά απούσα απομένει η Ελλάδα. Γιατί αυτό? Δεν άκουσα καλά. Γιατί εκτιμάτε εσείς ότι δεν συμμετέχει η Ελλάδα σε όλες αυτές τις έρευνες που γίνονται στο εξωτερικό και που ουσιαστικά ανακαλύπτουν ναούς, ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν ακόμη και φυλές που τηρούν αρχαία ελληνικά έθιμα? Εννοείται γιατί γίνονται αυτές οι έρευνες. Γιατί δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Γιατί δεν συμμετέχει η Ελλάδα? Μα αυτή η ερώτηση είναι ανόητος. Η Ελλάς δεν έχει ελληνική κυβέρνηση. Πού την είδατε εσείς την ελληνική κυβέρνηση? Μήπως ο πρωθυπουργός μας είναι Έλλην? Δεν μπορεί να μην έχει ελληνική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός μας δεν είναι Έλλην. Είναι κατά τα 3/4 ξένος. Ακούστε να σου πω, κύριε Πετρίδη, καταρχήν η ερώτηση δεν είναι ανόητη. Πώς? Α, κατάλαβα. Λοιπόν, η ερώτηση δεν είναι ανόητη. Η ερώτηση δεν είναι ανόητη. Η απάντηση μπορεί να είναι ανόητη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δεν είμαστε για να κάνουμε χαρακτηρισμούς για πολιτικούς. Εάν θέλετε να απαντήσετε στο ερώτημα που σας έβαλε, να απαντήσετε. Αλλιώς να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Πάλι ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στον κύριο Βράιλα. Κύριε Βράιλα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συναντούμε σήμερα, βλέπουμε ότι η Ελλάδα απέχει γενικώς από τις έρευνες αυτές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ή τέλος πάντων μερικώς. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η αποχή της Ελλάδας? Γιατί περιμένουμε τους ξένους να μας διαφωτίσουν? Γιατί μας έχουν εκπαιδεύσει από τα σχολιά μας να είμαστε ξενόφιλοι, να είμαστε, τι να πω, να εθελοτυφλούμε, να μην αγαπάμε τους παππούδες μας. Ήθελα να πω πρωτύτερα, είπε ο κύριος Κώστας ότι πώς πηγαίναν τα καράβια στην Αμερική εφόσον δεν είχαν πηξίδες. Είναι ένα θέμα που θα απαντηθεί αμέσως στο βίντεο που ακολουθεί. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν είχαν πηξίδες. Είχαν και αστρολάβους που μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτιάξει. Δηλαδή μπορεί να είχαν ακόμα πιο προηγμένη τεχνολογία που δεν γνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες οι σημερινοί ότι η Ελλάδα είναι το ξεκίνημα του πολιτισμού του γήινου. Δηλαδή από εδώ ξεκινάει ο πολιτισμός και φυσικά αν δεν τον πάρουμε στα χέρια μας εμείς οι ίδιοι και είναι σε μια αγγλοσαξονική κατάσταση όπως είναι σήμερα, δεν θα βγει πουθενά γιατί βγαίνει σε αδιέξοδο. Το μεσαίωνα δεν τον έχουμε τελειώσει. Μέχρι σήμερα ζούμε σε ένα μεσαίωνα τεχνολογίας, τεχνολογικό μεσαίωνα. Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί το τηλέφωνό του, η τηλεόρασή του, το ψυγείο του. Ζούμε δηλαδή σε ένα μεσαίωνα πολύ χειρότερο από ό,τι τότε. Λοιπόν, θέλω να πάμε λιγάκι σε αυτό το θέμα που είπαμε τώρα λίγο πριν. Υπάρχουν στοιχεία ότι οι Μινωίτες, κριτικοί, ήταν αυτοί που φτάσανε πρώτοι στην Αμερική πριν από 5.000 χρόνια, 3.000 π.Χ. Θέλω να δούμε το ρεπορτάζ αυτό και μετά θέλω να κουβεντιάσουμε, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο και σε ένα άλλο ύφος, με τον κύριο Πετρίδη που έχει γράψει την Οδύσσια, μια ναυτική εποπτεία προϊστορικών Ελλήνων εις Αμερική. Αυτό είναι αυτό που έχετε γράψει. Ναι. Πάλι ωραία. Πάμε να το δούμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Το Λάμπτα και η πύλη των Μυκηνών σε Περού και Μεξικό. Σαν την πύλη που έχουμε στις Μυκήνες, έχουμε κάπου αλλού στον κόσμο παρόμοια? Μπορούμε να πούμε ότι αυτού του είδους το κτίσμα που χρησιμοποιεί το Λάμπτα επάνω, εκτός από τις Μυκήνες και την Τύρινθα, υπάρχουν πάρα πολλές στην έρημο Τάκλα Μακάν, στη Βόρεια Κίνα, σε διάφορα κτίσματα. Υπάρχουν στην Κεντρική Κίνα, υπάρχουν στην Νότια Κίνα, υπάρχουν πάνω στα Ιμαλάια, υπάρχουν πάνω στα κτίσματα όλα, όλες οι πύλες είναι έτσι, στα κτίσματα του Μεξικού, στην Γουατεμάλα, στο Περού κτλ. Κοινώς έχουμε σε όλο τον πλανήτη τέτοιου είδους πύλες
σαν την Μυκηναϊκή. Κυκλόπια γενικά ονομάζουμε τα τείχη τα οποία είναι κατασκευασμένα από τεράστιους ογκόλυθους που κύκλοπες και γίγαντες θα μπορούσαν να τα έχουν φτιάξει. Τέτοια τείχη όμως δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή ας πούμε στις Μυκήνες, αλλά έχουμε στο Περού. Συγκεκριμένα η Ακρόπολη στο Σάξο Ιωμάν, η είσοδός της, είναι ολόιδια με την είσοδο της Ακροπόλεως στις Μυκήνες. Κυκλόπια τείχη έχουμε στις πηγές του Αμαζονίου. Και μάλιστα εκεί τα λένε, είναι τα κάστρα, το λένε τον Αμαζόνας Γκρέκας, των Ελληνίδων Αμαζόνων. Πώς βρέθηκαν οι Ελληνίδες Αμαζόνες στις λαϊκές παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής, στις πηγές του Αμαζονίου. Επίσης παρόμοια τείχη, ολόιδια με το σύμβολο λάμδα μάλιστα επάνω, έχουμε στην λεγόμενη Μεγάλη Ζιμπάμπουε, που είναι ένα μεγαλυθικό κάστρο στην καρδιά της Αφρικής. Κυκλόπια τείχη έχουμε στο Σαβίν ντε Χουάνταρ στο Περού, όπου μάλιστα ο Ενρίκο Ματίεβιτς, ένας πρωτοπόρος σε έρευνες για την παρουσία και την επίδραση των Ελλήνων στην Αμερική, καθηγητής πανεπιστημίου εκεί πέρα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είπε ότι το Σαβίν ντε Χουάνταρ είναι ελληνικό κατασκεύασμα. Από την Κρήτη στην Αμερική πριν 5.000 χρόνια. Κύριε Μέντζιες, θα ήθελα να μας μιλήσετε για την πρωτοποριακή έρευνά σας, σύμφωνα με την οποία οι Μινοίτες ήταν τόσο καλοί θαλασσοπόροι που κατάφεραν να διασχίσουν τον Ατλαντικό ωκεανό και να ανακαλύψουν την Αμερική 4.000 χρόνια πριν τον Κολόμβο. Πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα? Δεν μπορούσαμε να βρούμε καθόλου στοιχεία στην Κρήτη. Σκεφτήκαμε όμως ότι εφόσον έγινε μία έκρηξη ηφαιστείου στη Σαντορίνη, τότε ίσως βρούμε απομεινάρια των πλοίων σε Σαντορίνη. Πήγαμε λοιπόν εκεί και στην τοποθεσία που λέγεται Ακροτήρι και που ήταν λιμάνι στη Μινωική εποχή, όταν γίνονταν οι ανακαλύψεις από την σημερινή ομάδα, βρήκαν και σπίτια που χρονολογούνταν στο 350 π.Χ. Στους τοίχους ενός σπιτιού ήταν ζωγραφισμένα μινωικά πλοία. Ακόμη και με μια πρώτη ματιά μπορούσε να καταλάβει κάποιος ότι ήταν μεγάλα πλοία, είχαν το μήκος που είχαν και τα πλοία του Κολόμβου, τα οποία διέσχισαν τον Ατλαντικό 4.000 χρόνια μετά. Αυτό που αποφασίσαμε έπειτα να κάνουμε ήταν να δούμε αν έχει απομείνει κάτι από αυτά τα πλοία που είδαμε απεικονισμένα στη Σαντορίνη. Βρήκαμε ότι υπήρχαν τρία ναυάγια σε μία τοποθεσία που λέγεται Bodrum και βρίσκεται περίπου 150 μίλια ανατολικά της Σαντορίνης στις τουρκικές ακτές. Μετά πήγαμε στο Bodrum και εξετάσαμε τα πλοία που χρονολογούνταν στον 16ο αιώνα π.Χ., τον 14ο αιώνα π.Χ. και τον 13ο αιώνα π.Χ. Αυτά τα πλοία είχαν βρεθεί στο βυθό της θάλασσας και μετέφεραν χαλκό. Στα πλοία υπήρχαν απομεινάρια 6 διαφορετικών πολιτισμών. Γινόταν εμπόριο ελεφαντόδοντων που προέρχονταν από την Αφρική και την Ινδία και χρυμπάρι από τη Βαλτική, αιγυπτιακό γυαλί, χρυσός από τη Συρία και χαλκός. Κατά τη γνώμη μου, ο χαλκός προερχόταν από την Αμερική λόγω της ποιότητας που είχε. In my view, came from the Americas because of its extraordinary purity. Έχοντας βρει λοιπόν αυτά τα ναυάγια στο μουσείο του Bodrum, αποφασίσαμε να πάμε σε όλα αυτά τα μέρη από όπου υποθέταμε ότι προέρχονταν τα εμπορεύματα που μετέφεραν. Για παράδειγμα, πήγαμε στα ανθρακοριχεία της Βόρειας Αμερικής που υπήρχαν το 3000 π.Χ. Πήγαμε στη Βαλτική για να εξετάσουμε αν υπήρχαν στοιχεία ότι τα μινωικά πλοία είχαν πάει εκεί. Πήγαμε στην Ινδία, στην Αφρική κλπ. Πήγαμε παντού. Και σε κάθε μέρος που πήγαμε, ανακαλύψαμε ότι οι Μινοίδες επίσης είχαν βρεθεί ήδη εκεί. Ήταν χάρτης ο δίσκος της Φεστού. Τώρα εδώ πρέπει να σκεφτούμε και να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς, τι γνώσεις είχαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ταξιδεύανε, πώς μπορούσαν να φτάσουν στην Αμερική. Γιατί υπάρχει και αυτή η θεωρία, όπως γνωρίζετε, κάποιος που επικοινωνήσε πρόσφατα μαζί του, ερευνητής, λέει ότι οι Μινοίδες έφτασαν μέχρι την Αμερική. Όπου αυτός με άλλα στοιχεία, με DNA, προσπαθεί να αποδείξει αυτή την άποψη. Βέβαια, όταν έχουν φτάσει τέτοια μέρη του κόσμου, είναι πολύ πιθανό να έχουν φτάσει και η Αμερική. Δηλαδή, παίρνοντας το ρεύμα του μετά τις Ηράκλειες Στήλες, να μπορούσαν να ταξιδέψουν. Να δούμε όμως ότι οι Κρήτες γνωρίζουν και τη χαρτογράφηση. Ήδη το νησί τους το χαρτογραφούν στο δίσκο της Φεστού. Αν πάρουμε την περιοχή Β9 του δίσκου της Φεστού,
Αυτός είναι ο χάρτης πρώτα απ' όλα της Βαβυλώνας του 850 επί Σαργών του Β, του 850 π.Χ. Είναι ο πρώτος χάρτης που θεωρείται η πρώτη χαρτογράφηση του κόσμου. Αν πάρουμε όμως αυτή την περιοχή, την παρεστήσουμε εδώ πέρα και δούμε τα σύμβολα, βλέπουμε ένα μινωικό καράβι και εδώ πέρα ένα παράξενο σύμβολο που είναι άπαξ στον δίσκο μέσα. Αυτό το σύμβολο είναι αυτό. Αν πάρουμε τους χάρτες του 16ου και του 17ου αιώνα, δείχνουν την Κρήτη με αυτή τη μορφή. Μιλώντας με ειδικούς χαρτογράφους, δείχνοντάς τους το σύμβολο αυτό, μου είπαν ότι ναι, μοιάζει με την Κρήτη. Και όταν τους είπα ότι εντάξει, έχουμε το σύμβολο αυτό και έχουμε και ένα μινωικό καράβι, τότε λένε ναι, τότε μιλάμε σίγουρα για το νησί. Βεβαιώνεται δηλαδή η άποψη ότι είναι η πρώτη χαρτογράφηση της Κρήτης στο δίσκο της Φεστού.